το εξής. Έχουμε σήμερα, επειδή γίνανε πρεμιέρες και επειδή είδαμε τις πρώτες εκπομπές αυτή τη σεζόν στα πρωινά, στα απογευματινά, στα μεσημεριανά, έχουμε την πρώτη εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη. Από πότε να δεις? Η πρώτη τη συνέντευξη. Όταν έκανε την εκπομπή με τον Γιώργο Πολυχρονίου στο Μέγκα, δίνει την πρώτη τη συνέντευξη στην ΕΤ. Πού ήταν μελαχρινή, δηλαδή, θα τη δω. Το βρήκε ο Μάλης ρε Μάλης. Λοιπόν, ήταν στο Μέγκα Μπάνκα και δίνει την πρώτη συνέντευξη. Σας έχουμε και άλλα στιγμιότυπα με την Ελένη από παλιά. Πάμε έτσι να δούμε το πρώτο. Αλλά πάμε να δούμε αυτό το πρώτο, το οποίο είναι αφιερωμένο εξαιρετικά έτσι, στα ξεκινήματα τη σεζόν και γενικότερα. Πράγματα ήθελες να γίνεις και άλλα σου προέκυψαν. Ισχύει ότι ήθελες να γίνεις νηπιαγωγός. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο αλούτερο που λένε, αλλά... Κάπως όλοι ξεκινάμε. Δεν φαντάζομαι ότι κι εσείς θα ξεκινήσετε με την υποψία ότι θα δουλέψετε στην τηλεόραση. Δεν ξέρω. Όχι, αλλά κοίταξε, είναι τελείως διαφορετικό να ξεκινάς, ας πούμε, να γίνεις πολιτικός μηχανικός και να γίνεις μουσικός στη συνέχεια. Αν και τα μαθηματικά έχουν μια σχέση με τη μουσική. Και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να θες να γίνεις είτε ηθοποιός είτε δημοσιογράφος και να σου προκύψουν τα μέσα. Εσύ ήθελες να ασχοληθείς με τα παιδιά. Πάντως και τώρα ασχολούμαι με τα παιδιά μέσα από αυτά που κάνω. Δηλαδή. Παραδείγματος χάρη στο τηλεπαιχνίδι, στη Μέγκα Μπάνκα. Έχουμε πάρα πολύ νέο κόσμο, κυρίως νέο. Κοινό, εννοείς, που σας παρακολουθεί. Ναι, βέβαια και εκείνος ούτε καν του πάει το μυαλό. Δηλαδή μέχρι βλακεία φτάνει, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει τίποτα. Και περιμένει, αγαπάει τα παιδιά του πάρα πολύ. Ναι, παιδί, εσύ θα το έκανες αυτό στη ζωή, δηλαδή θα άντεχες μια τέτοια αναμονή με... Βασικά εγώ ποτέ δεν θα περίμενα από έναν παντρεμένο χωρισμένο. Τι εννοείς, από ένα παντρεμένο που δεν είναι χωρισμένος? Όχι, από ένα παντρεμένο. Α, παντρεμένο είτε μη. Ναι. Όχι τα παιδιά, αλλά... τα παιδιά τα λατρεύω, σου λέω και πάλι. Είναι σαφής. Δεν θα περίμενα ποτέ να μπω σε μια οικογένεια έστω και διαλυμένη. Πως σε αποθεί η ιδέα, ας πούμε... Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ενός δεσμευμένου ανθρώπου, είτε έτσι είτε αλλιώς. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για έναν άνθρωπο που έχει παιδιά και είναι δύσκολο να μπει ένας τρίτος. Να σας πω κάτι. Απίθανο, ε! Να σας... Είχε αυτό του λόγου και της άποψης, ας πούμε, που ήταν πολύ σταθερή. Αλλά και από τότε ντουέλα για τα παιδιά, είδες. Καλησπέρα, δεν είχε τίποτα. Καλησπέρα, Γιολάντα. Καλώς την. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το 1994. Το 1994, δηλαδή είμαστε τώρα πόσα χρόνια πριν, 15 χρόνια. Είχε πολύ γλυκιά φωνή όμως. Ωραία ήταν και μελαχρινή επίσης. Καστανή. Αυτό, σκούρα. Ναι. Αλλά είναι η δημοσιογράφος λίγο επιθετική. Και εμένα μου φάνηκε. Αναστασία Παρετζόγλου. Αναστασία Παρετζόγλου, ναι. Σε ήταν ποια λίγο επιθετική. Παιδιά ήταν αυτό? Ερθ 2, δεν ξέρω. Αλλά... Εμένα δεν μου φάνηκε επιθετική. Πιστεύω ότι τώρα οι δημοσιογράφοι έχουν παραμαλακώσει. Καλύτερα ήταν έτσι. Όσο δυναμώ. Θέλετε Κοίταξε. Να δείτε και μια άλλη συνέντευξη. Ναι, την πρώτη που έκανε στο... Ποιο ήταν αυτό που παρουσίαζε ο Μαρίνος? Το τσάου. Το τσάου και τσαούσες. Λοιπόν, τσάου που είναι με τη μαμά της. Τσαούσες και τη μαμνούλα. Ναι, μόλις έχει πάει μάλλον στον Αντένα και βγαίνει με τη μαμά της αυτή την εκπομπή. Για δείτε το. Έχουμε στο στούντιο δύο κυρίες, μητέρα και κόρη. Την Ελένη Μενεγάκη και τη Ζέτα Μενεγάκη. Αν τις υποδεχτούμε. Ελένη μου, μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Όχι μόνο γιατί σ' αγαπάω, γιατί ήρθε μαζί σου και μητέρα. Τι κάνετε, κυρία μου? Χαίρομαι πάρα πολύ. Μια κούκλα, μανούλα. Ελάτε να κάτσουμε εδώ. Μόνο που μου έχει τρακ, μαμά μου, γι' αυτό θέλω με το μαλακό ερωτήσεις. Γιατί να έχετε τρακ, λέει, για όνομα του Θεού. Καθίστε εδώ. Εδώ αν είσαστε κοντά μου, ναι. Ωραία. Χρόνια πολλά και σε όλες τις μητέρες που γιορτάζουν σήμερα. Είναι πιο μεγάλη γιορτή, νομίζω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα εγώ ήμουν και βέβαια λίγο παιδί της μαμάς μου. Και εγώ πολύ παιδί της μαμάς μου. Και η χειρότερη στιγμή της ζωής μου βέβαια την έχασα. Όμως εδώ είμαστε οι μητέρες με μια κούκλα. Θέλω να μου πείτε κάτι. Πότε καταλάβετε ότι η Ελένη μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο κορίτσι? Σε ποια ηλικία? Από τον πρώτο χρόνο. Από τον πρώτο χρόνο. Από τον πρώτο χρόνο. πιστεύετε ότι η ομορφιά βοήθησε την Ελένη, βοηθάει ένα κορίτσι ή της προκαλεί και εμπόδια κιόλας? Στην επαγγελματική της διαδρομία, ναι, τη βοήθησε πολύ. Αλλά στην προσωπική ζωή φέρνει προβλήματα. Θυμάστε κάτι χαρακτηριστικό που βλέπατε όταν είσαστε έγκυος, όταν στην Ελένη τον είσαστε έγκυος? Γιατί λένε ότι οι έγκυες, ας πούμε, βλέπουν όνειρα, γίνεται κάτι χαρακτηριστικό που... Εδώ έχεις να πεις πολλά, μαμά, μην φοβάσαι πια. Τις τελευταίες μέρες, ναι, αν και η επιθυμία μου ήταν να κάνω αγόρι.
Α, αγόρι θέλετε να κάνετε. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω αγόρι. Τόσο πολύ που τα είχα φτιάξει τα περισσότερα ρουχαλάκια τα παιδικά μπλε. Όλα CL. Πού και πού έβαζα και κανένα ρόζ, αλλά δεν το πίστευα. Όλη μου η προδιάθεση ήταν να κάνω αγόρι. Και το ήθελα. Όπου τις τελευταίες μέρες είδα πράγματι ένα όνειρο. Είδα δύο βιτρίνες με παιδικά ρούχα. Το ένα είχε αγορίστικα και το άλλο είχε κοριτσάκια. Πήγα να πάρω το αγορίστικο το παιδικό. Αλλά λέει, εκείνη τη στιγμή που πήγαινα να το πάρω, λέω και όμως, πιο ωραίο είναι το κοριτσίστικο. Και πήγα στη βιτρίνα με τα κοριτσίστικα. Και πήρατε στο νερό στα κοριτσίστικα. Και έτσι σας βγήκε η Ελένη. Το Κλάρα. Άλλο παιδί ήθελα, με λαθρουνό το περίμενα, αγοράκι το περίμενε, βγήκε ξανθό, καραφλό. Αυτά τα ωραία μάτια. Και κορίτσι και δεν το ήθελε. Πες τα μαμά, γιατί τα κρίνεις αυτά. Ναι, ναι, πράγματι. Θυμάστε την ημέρα που σας πρωτοείπε μαμά. Σε ποια ηλικία περίπου ήταν, πόσο μηνών ή χρονών. Στα πρώτα της γενέθλια. Μόλις χρόνος. Ένας χρόνου. Εκείνη την ημέρα περπάτησε και εκείνη την ημέρα το είπε. Το είπε καθαρά, μαμά. Πιστεύετε ότι η Ελένη θα γίνει καλή μητέρα? Είναι ο μοναδικός ρόλος που της πάει γάντι. Α, φοβάμαι ότι δεν σας αρέσει που η Ελένη είναι παρουσιάστρια, παίζει στη τηλεόραση, κάνει σύριαλ, κάνει τόσα πράγματα που την ξέρει όλος ο κόσμος, την αγαπάνε. Μ' αρέσει, αν και με ξάφνιασε αυτό γιατί ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Ούτε μπορώ να πω βοήθησα για αυτό το πράγμα. Εμπόδιο της μπήκα πάρα πολλές φορές. Για να μην γίνει, αλλά όλα ήρθαν τόσο γρήγορα και ραγδαία που το δεχτήκαμε, θέλαμε, δεν θέλαμε. Τώρα ψάχνασαν όλα. Τώρα όμως είσαστε ευχαριστημένοι. Τώρα ναι. Είσαστε τώρα ναι. Είδατε καμιά φορά οι μαμάδες που επεμβαίνουν και δεν έχουν πάντα δίκιο. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει για εσάς καλή μητέρα, δηλαδή τι προσόντα πρέπει να έχει? Καθημερινή προσφορά. Προς το παιδί. Αυτό θέλει χειροκρότημα, παιδιά. Προσφορά προς το παιδί. Κυρία Ζέτα, θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποιο παράπονο από την Ελένη. Που δεν της το έχετε πει, ας πούμε, μέχρι τώρα. Αν είναι δυνατόν. Μα. Δεν έχετε. Της τα έχετε πει όλα, αν έχετε παράπονο. Τα συζητάμε όλα. Όλα. Είσαστε φίλες. Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό πολύ σημαντικό σε μια σχέση μητέρα-κόρη. Τώρα με συγχωρείς, Ελένη μου, μιλάς στην και τη μαμά σου. Όχι, βέβαια. Αλλά σήμερα μέρα της μητέρας. Και είναι η τιμητική του σήμερα. Η τιμητική του, σε βέβαια. Ναι, τώρα όμως θα σε ρωτήσω σε άλλη μια ερώτηση. Ναι. Εσύ θα ήθελε να ρωτήσει για κάτι που έχει κάνει στη μητέρα σου συγγνώμη, για κάτι που έχει συμβεί. Εγώ για το μόνο πράγμα που θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη είναι που αργώ να τη ζητήσω συγγνώμη όταν φταίω. Ποιος είπε ότι είναι χαζή με νεγάκι και εκεί που είναι καινούρια. Η ατάκα που είπε να τη ζητήσω συγγνώμη, που αργώ να τη ζητήσω συγγνώμη, είναι πάρα πολύ έξυπνη. Ναι. Ναι. Επειδή είναι δύσκολο να το συνδυάσεις. Όχι, ωραία, ωραία επειδή απάντηση. Επειδή έχει δύο φορές τη διαδικασία. Όχι, ήταν ωραία απάντηση. Αυτό είναι ότι είναι έξυπνη. Δεν μπορείς. Καταλαβαίνεις. Πάντως, αυτό που δεν κατάλαβε ήταν αυτό που είπε η μαμά της, ότι η ομορφιά είναι καλό, αλλά όχι σχέση την προσωπική τη ζωή. Ίσως είχε κάποια σχέση η Ελένη εκείνη την περίοδο που να τη ζηλεύει πολύ και, να και επειδή ήταν φίλες να τα λέγανε. Να ήταν τότε σε μια περίοδο τέτοια. Δεν μπορεί. Δύσκολο είναι να βρεθεί με έναν άντρα που σε ζηλεύει πολύ. Ναι, έλαντε. Πάντως εδώ καναπές φοράει το ίδιο χρώμα με τη μαμά της Ελένης. Γεια σου, ροζ καναπέ. Τίποτα, όλοι σε ροζ. Όλοι σε ροζ. Η Χρύσα, παιδιά. Δεν ξέρω πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο.